Έρχεται η Αρμαγεδόν, όπου την θυμήθηκε το 1941 και έδωσε εντολή να μετακινηθούν κρατικές εταιρείες από τη Μόσχα στα Ουράλια. Άσχημα, πολύ άσχημα τα πράγματα ανάμεσα σε ΝΑΤΟ και Ρωσία λοιπόν, καθώς ο πρόεδρος της Ρωσίας έδωσε εντολή μετακίνησης των κρατικών επιχειρήσεων στις περιφέρειες, στους τόπους κύριας δραστηριότητάς τους, σε μια αντιγραφή του 1941, καθώς οι Ρώσοι έχουν επιδοθεί στο κυνήγι μισθοφόρων του Κιέβου, τους οποίους εξοντώνουν χωρίς δεύτερη κουβέντα όπου τους βρουν. Τα ρωσικά στρατεύματα βομβάρδισαν το σημείο ανάπτυξης των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στην πόλη Νίζιν, στην περιοχή του Τσερνίγοφ, δήλωσε στο ΡΙΑ Νοβόστι ο Ρώσος αξιωματούχος Σεργέι Λεμπέντεφ. Στη 1:15 τα ξημερώματα ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Νιζίν. Η επίθεση έπληξε έναν κοιτώνα όπου οι Ουκρανοί είχαν δημιουργήσει ένα σημείο ανάπτυξης, είπε ο Ρώσος αξιωματούχος. Σύμφωνα με αυτόν, περισσότερα από 12 ασθενοφόρα κατευθύνθηκαν στον ξενώνα, όπου βρίσκονταν νεκροί και τραυματίες μετά το χτύπημα. Ανάμεσα στα θύματα, σύμφωνα με τον Λεμπέντεφ, ήταν και περίπου 10 ξένοι μισθοφόροι. Τώρα, ο Πούτιν έδωσε εντολή να μετακινηθούν κρατικές εταιρείες από την Μόσχα στα Ουράλια. Πριν από την 1η Οκτωβρίου, λοιπόν, θα υποβληθούν οι προτάσεις για την μετακίνηση κρατικών επιχειρήσεων στους τόπους κύριας δραστηριότητάς τους, αναφέρει ρωσικό μέσο. Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να υποβάλει προτάσεις για την σταδιακή μετεγκατάσταση των γραφείων των κρατικών εταιριών από τη Μόσχα στις περιοχές πολύ μακριά από την ρωσική πρωτεύουσα έως την 1η Οκτωβρίου. Η αντίστοιχη σειρά περιλαμβάνεται στην λίστα οδηγιών μετά τα αποτελέσματα του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, το έγγραφο δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Κρεμλίνου. Να παρουσιαστούν προτάσεις για την σταδιακή μετεγκατάσταση κρατικών εταιριών, εταιριών με κρατική συμμετοχή και μητρικών οργανισμών ολοκληρωμένων δομών που περιλαμβάνονται στις δομές τέτοιων εταιριών και εταιριών από τη Μόσχα, στις συνιστώσεις οντότητες της Ρωσίας στον τόπο της κύριας παραγωγής τους για λειτουργικές δραστηριότητες, αναφέρει η εντολή. Ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους έδωσε εντολή να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές των ομοσπονδιακών περιοχών των Ουραλίων, της Σιβηρίας και της Άπου Ανατολής. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν έως την 1η Οκτωβρίου φέτος. Ο πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν ορίστηκε υπεύθυνος για την εκτέλεση της εντολής. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.